κύριος Μαντάς, βουλευτής Ιωαννίνων από τα Ιωάννινα. Κύριε Μαντά, από τα Ιωάννινα είστε, είστε από εκεί, από την... βέβαια, ναι. Μέσα από την πόλη, θέλω να πω, των Ιωαννίνων ή κάποια... από τη Ζίτσα. Α, από τη Βίτσα. Ναι, ναι, από τη Ζίτσα. Α, Ζίτσα, Ζίτσα. Ναι, ναι, και ωραία Βίτσα. Κρασιά. Έχει και Βίτσα, γι' αυτό λέω, μήπως δεν ξέρει η κυρία Δημάρης. Ναι. Λοιπόν, και ο κύριος Μαντάς στο από τον χώρο της υγείας. Εγώ θέλω να ξεκινήσω, κύριε Μαντά, αφού σας ευχηθώ καλή χρονιά. Από εκεί. Δηλαδή... επίσης, καλή χρονιά και σε εσάς και στους ακροατές σας. Θέλω να ξεκινήσω από εκεί. Δηλαδή, βλέπουμε μια κόντρα τις τελευταίες μέρες με το Υπουργείο, με την ηγεσία του Υπουργείου και με την ηγεσία της ΠΟΕΔΗΝ, αλλά και γενικώς με μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θα ήθελα να μας πείτε εσείς που έχετε μια τελέση σε κάποιες θέσεις στο σύστημα της υγείας, ποια εικόνα είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα από αυτή, εμείς ως, τέλος πάντων, ως κοινό, να πούμε ότι αντιλαμβανόμαστε. Αυτή που δίνει ο κ. Πολάκης, αυτή που δίνει ο Guardian και κάθε επέκταση ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. Σας ακούμε. Κοιτάξτε, νομίζω ότι πρέπει να προσεγγίζουμε πάντα αυτά τα προβλήματα, όπως είναι το πρόβλημα, τα ζητήματα της δημόσιας υγείας, με σοβαρότητα, σύνεση και ακρίβεια. Ναι, αυτό θα, θα έλεγα το εξής, σε γενικές γραμμές. Υπάρχουν πολλές δυσκολίες, σοβαρές δυσκολίες στο σύστημα υγείας. Δυσκολίες που έχουν προκύψει από την καταβήθηση όλα αυτά τα χρόνια και στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού και σε πολλές λειτουργικές πλευρές των νοσοκομείων. Όμως, ειδικά από το 2016 και μετά, υπάρχει ένα σήμα ανάσχεσης αυτής της κατάστασης. Αυτό εκδηλώνεται και με αύξηση του ποσοστού στο ΑΕΠ της δαπάνης για τη δημόσια υγεία από 4,7% του ΑΕΠ που είχε πέσει το 2014, είμαστε σήμερα στο 5,1, ανεπαρκές ποσό βεβαίως, αλλά δείχνει μια τάση αντιστροφής αυτής της κατάστασης. Και το δεύτερο είναι η προσπάθεια που γίνεται για στο ανθρώπινο δυναμικό. Βεβαίως δεν είναι στην έκταση που θα θέλαμε, καθώς μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, δηλαδή από το 10 και μετά, το κενό, ας πούμε, στο ιατρικό προσωπικό υπολογίζεται ότι είναι γύρω στους 5.000 γιατρούς. Αντιστρέφεται αυτό το κλίμα. Για πρώτη φορά εδώ και πάρα πολλά χρόνια βλέπουν και οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία αλλά και ο κόσμος ότι μπαίνει καινούριο προσωπικό, καινούργιοι γιατροί, καινούργιοι νοσηλευτές, καινούργιο παραϊατρικό προσωπικό. Αυτό όμως πρέπει να γίνει με όσο γίνεται περισσότερο ταχύτερους ρυθμούς, διότι η ανάσχεση αυτής της κατάστασης θέλει χρόνο. Έχει δυσκολίες, οι διαδικασίες, σας λέω για παράδειγμα την πρόσληψη ενός γιατρού, φτάνουν μόνιμου γιατρού στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, φτάνουν και τους 6 μήνες. Συνεπώς χρειάζεται μια συντονισμένη προσπάθεια που νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη. Να πούμε και τώρα, επειδή είπατε εξέλιξη. Ότι θα μιλήσουμε σοβαρά, ναι, ναι. Θα σας πω το εξής. Πάνω σε αυτό που λέτε, εγώ περιμένω να ολοκληρώσετε. Ένα από τα 13 προαπαιτούμενα πέρυσι, που τα οποία εσείς τα θυμάστε καλύτερα ενδεχομένως, γιατί τα υπογράψετε, ήταν και η μείωση δαπανών για εξετάσεις των ΕΟΠΗ. Συγκεκριμένες, περίπου 24 εξετάσεις. Και την υπογράψαμε, συγγνώμη λίγο, και από Σεπτέμβριο παίρνουμε και 6% επιπλέον υπέρ του ΕΟΠΗ. Πληρώνουμε τους προμηθευτές με χρήματα των δανειστών, τα οποία τα έστειλαν και ήταν και αυτό προαπαιτούμενο, να πάνε 2 δισεκατομμύρια στους προμηθευτές, και δεν ξέρω ακριβώς τι πανηγυρίζουμε. Πρώτον, δεν πανηγυρίζουμε. Ο κύριος Πολάκης πανηγυρίζει. Χθες πανηγύριζε. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Πρώτον, δεν πανηγυρίζουμε. Αλλά πρέπει να πούμε αυτά τα οποία συμβαίνουν στην πραγματικότητα στο χώρο αυτό. Mm-hmm. Αν μιλάτε για τα θέματα των κλειστών προϋπολογισμών και των ΕΟΠΗ, αυτό που υπόθηκε και σήμερα σε μια συνέδευση του Υπουργού Υγείας σε πρωινή εκπομπή, είναι ότι για πρώτη φορά έχουμε ισορροπήσει στο επίπεδο των νοσοκομείων τα θέματα των ελλειμμάτων. Από ένα δισεκατομμύριο, 200 εκατομμύρια ληξιπρόθεσμα, έχει ήδη αποδοθεί περίπου το 1 δισεκατομμύριο, άρα μπαίνουμε σε μια
νέα εποχή όπου μπορεί, είναι δυνατόν τα νοσοκομεία να μην παράγουν καινούργια ληξιπρόθεσμα χρέη. Σωστά, έτσι. Και γενικά, επειδή υπάρχει πράγματι το θέμα των κλειστών προϋπολογισμών σε πολλά επίπεδα, αυτό δημιουργεί από τη μια μεριά μια εικόνα, θα έλεγα, σφιχτή δημοσιονομικά και μια εικόνα τάξης. Από την άλλη, μπορεί και συμβαίνει αυτό να μην καλύπτονται όλες οι ανάγκες οι οποίες υπάρχουν. Πάντως, κύριε Μαντά, επειδή είπατε ότι θα τοποθετηθούμε σοβαρά και με ψυχραιμία και έτσι πρέπει να γίνεται στο χώρο της υγείας και της παιδείας, που είναι πολύ ευαίσθητη χώρη, ο κύριος Πολάκης χθες δήλωσε σαφώς ικανοποιημένη. Κοιτάξτε, θέλω να κάνουμε μια συζήτηση επί των πραγματικών στοιχείων. Μισό λεπτά για λίγο. Πραγματικό στοιχείο είναι και η δήλωση του Υπουργού, του κυρίου Πολάκη, ο οποίος δήλωσε σαφώς ικανοποιημένος. Σήμερα ο κύριος Ξανθός είπε ότι προφανώς δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι από τη λειτουργία του συστήματος υγείας σήμερα. Η κατάσταση, είπε, είναι σαφώς καλύτερη γιατί γίνονται βήματα αργά, δύσκολα, αλλά γίνονται. Οπότε ήθελα να καταλήξω και εγώ να πω ότι καλό είναι όντως να μην πανηγυρίζουμε, όπως είπε και ο Κώστας νωρίτερα. Γιατί και ο κόσμος βγαίνει στα νοσοκομεία και βλέπει τι γίνεται, κύριε Μαντά. Κοιτάξτε, εγώ έχω εμπειρία δεκαετιών στα δημόσια νοσοκομεία. Ξέρουμε πάρα, όπως και οι συνάδελφοί μου που είναι στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει. Αυτό το οποίο προσπάθησα να πω είναι όχι ότι είναι όλα καλά και παραδεισένια, αλλά ότι έχει αρχίσει, ειδικότερα από το 2016, να υπάρχει μια τάση αντιστροφής της κατάστασης, η οποία σιγά σιγά θα φέρει και πολύ απτά αποτελέσματα. Και εδώ έχουμε και στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Σας λέω ότι την έχετε δει και εσείς την προκήρυξη για 1.600 θέσεις μόνιμου προσωπικού νοσηλευτικού κτλ. Και σε λίγο θα βγει η προκήρυξη 2.000 γιατρών του ΕΣΥ μόνιμων στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Έχουμε ό,τι πρόοδο έχει γίνει και στον τομέα της επίγουσας περίθαλψης στο ΕΚΑΒ και με τα ασθενοφόρα και με την πρόσληψη νέου προσωπικού, όμως αυτά δεν αναστρέφουν από τη μία μέρα στην άλλη την κατάσταση και χρειαζόμαστε και χρόνο και συστηματική προσπάθεια και κυρίως θα έλεγα να υπάρξει μία έμπνευση και εμπιστοσύνη και από την πλευρά του ανθρώπινου δυναμικού που είναι στα νοσοκομεία και έχει δώσει πραγματικά τον εαυτό του για να τα στηρίξει, και από την πλευρά των πολιτών να μην πέφτουν στις παγίδες των εκβιασμών που δυστυχώς συνεχίζουν να υπάρχουν και στο δημόσιο σύστημα υγείας. Έτσι, γιατί ξέρουμε ότι μπροστά στην ταλαιπωρία που υφίσταται κάποιος μπορεί εύκολα να προσφύγει σε παράπλευρες οδούς, και αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει, και η λίστα χειρουργείων που μπαίνει σε μια διαδικασία εφαρμογής πια είναι ένα μέτρο προς αυτή την κατεύθυνση που πρέπει να στηριχτεί από την κοινωνία για να μπορέσει να περπατήσει. Όσο μπορούμε το στηρίζουμε, κύριε Μαντά, ό,τι σωστό γίνεται, το στηρίζουμε, σας το λέω. Ας πούμε, εγώ έχω και ακόμη μια ερώτηση, διότι είναι ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Πριν από λίγο καιρό, εδώ στην έκθεση, ο Πρωθυπουργός υποσχέθηκε 1.000 προσλήψεις σε οργανικές θέσεις, 2.500 μέσω ΑΣΕΠ, 750 ειδικευμένους γιατρούς στο ΕΣΥ, 585 σε κέντρα υγείας, 40 εκατομμύρια για 4.000 νοσηλευτές κοινοφελούς εργασίας, ένα πρόγραμμα του που θα έτρεχε, και μάλιστα μας είπε ότι αυτό έκλεισε ήδη, σχεδόν έχει κλείσει. Ωραία, θέλω τότε να πω το εξής. Επειδή μας είπε ότι θα προέρθουν αυτά όλα από τα 246 εκατομμύρια που πήραμε από τους καναλάρχες, αφού δεν τα πήραμε τελικά, πώς θα τα δώσουμε αυτά τα λεφτά, από πού? Τα πήραμε, αλλά θα δώσουμε πίσω. Όχι, δεν τα πήραμε όλα. Πήραμε ένα μέρος και θα το δώσουμε και πίσω. Πρέπει να το δώσουμε πίσω. Ο Πρωθυπουργός μας είπε ότι όλα αυτά για τη Θεσσαλονίκη και για το σύστημα υγείας θα προέρχονται από τα 246. Είμαστε στην επόμενη μέρα τώρα. Ναι. Και έγινε κατορθωτό, γιατί αυτό κυρίως αφορούσε, για να είμαστε ακριβείς, αφορούσε κυρίως το πρόγραμμα των 4.000 θέσεων για ένα χρόνο. Ναι. Τελικά αυτό το πρόγραμμα πήγε από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ, 65 εκατομμύρια πρόγραμμα, αφορά ένα χρόνο ενίσχυση με ανθρώπινο δυναμικό των δημόσιων νοσοκομείων, και αυτό γιατί σας είπα
ότι έπρεπε να γίνει μια επίγουσα παρέμβαση, γιατί η χρόνη πρόσληψης των μόνιμων ανθρώπων του συστήματος είναι αρκετά μεγάλη. Το αντιλαμβανόμαστε, Συνεπώς, τα χρήματα αυτά βρέθηκαν. Είναι η προκήρυξη σε εξέλιξη. Νομίζω ότι αν δεν έχει κλείσει, κλείνει εντός των ημερών, για τις 4.000 θέσεις είναι με χρήματα που εξασφαλίστηκαν από την πλευρά του ΟΑΕΒ. Άρα λοιπόν δεν πάμε πίσω από την υλοποίηση, αν θέλετε, αυτών των προσπαθειών και προχωράμε όσο μπορούμε πιο συντονισμένα και πιο αποτελεσματικά. Λοιπόν, να κλείσουμε. Μπροστά μας τώρα έχουμε πολύ δύσκολο διάστημα. Δεν θα αναφερθώ στην αξιολόγηση, αλλά θέλω να σας πω ότι από πρώτης πρώτου, κύριε Μαντά, αντιλαμβάνεστε και εσείς βεβαίως την επίπτωση που έχουν οι αυξήσεις λόγω των έμεσων φόρων, κυρίως στα χαμηλά στρώματα. Αυτό, υπάρχει κάποιο σχέδιο για το 17, ούτως ώστε, ακούσαμε βεβαίως κάτι για ένα δεύτερο ενδεχομένως επίδομα που θα δοθεί κτλ. Υπάρχει κάποιο σχέδιο στο ΣΥΡΙΖΑ για να ελαφρύνουμε τα χαμηλά στρώματα, τα οποία στην ουσία αυτή την πληρώνουν, γιατί κάποιος ο οποίος κυμαίνεται από τα 50.000 ή 30 με 50.000 ετησίως δεν θα αντιληφθεί και καταλάβει μεγάλη διαφορά. Αλλά τα χαμηλά στρώματα θα ζοριστούν πάρα πολύ. Υπάρχει κάποια πρόταση στο ΣΥΡΙΖΑ για το 2017, επαναλαμβάνω, για το 2017, για να ελαφρύνουμε αυτά τα στρώματα? Έχετε δίκιο ότι οι έμεσοι φόροι, επειδή είναι οριζόντιοι φόροι, πλήττουν πολύ περισσότερο τα αδύναμα κοινωνικά στρώματα. Πρώτο είναι αυτό. Δεύτερο, πρέπει να ενημερώσω τους ακροατές σας ότι αυτό το οποίο ήταν στο τραπέζι όταν συζητάγαμε το θέμα των έμεσων φόρων ήταν η αύξηση, πολύ μεγάλη αύξηση, στο ηλεκτρικό ρεύμα και στην ύδρευση. Συνεπώς, όλα έχουν επιπτώσεις, αλλά αυτά αν πέρναγαν θα είχαν πολύ μεγαλύτερες επιπτώσεις. Πάση περιπτώσει, στην πραγματικότητα τώρα, είπατε ότι βγάζετε έξω το θέμα της αξιολόγησης. Η αξιολόγηση πρέπει να πούμε, για να είμαστε επί του πραγματικού εδάφους, ότι είναι κομβικό σημείο για τη συνολική εξέλιξη και αυτών των θεμάτων που συζητάμε. Σίγουρα. Δηλαδή για να μπορέσει οποιαδήποτε οικονομία, διότι μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Κύριε να μπορέσει Μαντά, οποιαδήποτε οικονομία να προχωρήσει, είναι απαραίτητο να λειτουργήσει μέσα σε συνθήκες σταθερότητας και με ένα καθαρό διάδρομο. Κύριε Μαντά, επειδή είπατε ότι θέλετε να συζητάμε σοβαρά, λοιπόν, ο κύριος Τσακαλώτος, δεν επικαλούμε κάποιον, τον υπουργό τον ίδιο, έτσι, έλεγε λοιπόν τον περασμένο Φεβρουάριο ότι αν πάει αξιολόγηση Μάιο-Ιουνίου, καήκαμε. Ήταν χαρακτηριστική έκφραση δημοσίως στην Επιτροπή της Βουλής. Το θετικό, το θετικό σενάριο λοιπόν τώρα που βλέπουμε είναι για Φεβρουάριο. Δεν ξέρω από πού βγάλατε αυτό το συμπέρασμα. Εγώ αυτό που γνωρίζω... Ήδη είμαστε Ιανουάριο, κύριε Μαντά. Αυτό που δηλαδή, γνωρίζω είναι ότι την επόμενη εβδομάδα υπάρχει Euro Working Group. Υπάρχει 12, ναι. Στις 12 του μήνα και ότι επιδίωξη σε αυτό το επίπεδο είναι να... επιδίωξη από την ελληνική πλευρά είναι να κλείσει η τεχνική συμφωνία, αυτό που λέμε το Staff Level Agreement, έτσι ώστε στις 26 Ιανουαρίου να μπορέσουμε να κλείσουμε τη δεύτερη αξιολόγηση. Αφού είναι η επιδίωξή μας. Να σας πω και ότι αν αυτό ξεφύγουμε... δουλεύουμε σταθερά. Τώρα, κύριε Μαντά, προφανώς είστε και σε αυτό το κομμάτι ενημερωμένος, σαν και γιατρός, αλλά θέλω να σας πω ότι η ποσοτική χαλάρωση έχει καταληκτική ημερομηνία. Δηλαδή δεν μπορούμε να πάμε στις 5 του Μάρτη και να μην έχουμε περάσει τη δεύτερη αξιολόγηση, διότι θα είμαστε εκτός QE. Και αν είμαστε εκτός QE, όπως καταλαβαίνετε, θα έχουμε... Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Παρακαλώ. Πρώτον, σύμφωνα με τις δηλώσεις της ΕΚΟΤΟΥ, η ποσοτική χαλάρωση φεύγει και πέρα από το Μάρτι και αφορά ολόκληρο το 2017. Υπάρχουν πιέσεις, αυτό είναι αλήθεια, να κλείσει αυτό το παράθυρο το Μάρτι. Αυτό το οποίο νομίζω ότι είναι απολύτως σαφές είναι ότι η δικιά μας επιδίωξη, και νομίζω ότι πρέπει να είναι επιδίωξη της χώρας συνολικά, είναι να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση με συμβιβασμό αλλά με θετικό πρόσημο, που σημαίνει όχι νέα μέτρα μετά τη λήξη του προγράμματος. Εκεί είναι τα κρίσιμα ζητήματα και εκεί πρέπει να τοποθετηθούν όλες οι πολιτικές δυνάμεις που κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν και να πούνε με σαφή τρόπο εάν, για παράδειγμα, θέλουν να συνεχιστεί
αυτή η κατάσταση της λιτότητας που θα διαλύσει την Ευρώπη, γιατί το τι θα συμβεί στην Ελλάδα θα είναι και σήμα συνολικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αν θέλουν να επιστρέψουμε σε κανονικές συνθήκες με συλλογικές διαπραγματεύσεις, ναι ή όχι, πρέπει να ξεκαθαριστεί όλο αυτό το τοπίο. Άρα για να απαντήσω και στο ερώτημα που μου βάλατε αρχικά, αν μου επιτρέπετε, δύο είναι τα μέτωπα στα οποία νομίζω ότι μπορεί να δοθεί απάντηση για αυτά τα ζητήματα που επιβαρύνουν τα πιο αδύναμα κοινωνικά στρώματα. Το ένα είναι ο τομέας της απασχόλησης. Οποιοδήποτε νέο μεροκάματο μπει στα νοικοκυριά, που πολλά νοικοκυριά δεν έχουν κανένα μεροκάματο, αυτό θα συμβάλλει αποφασιστικά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν τα πιο αδύναμα κοινωνικά στρώματα, και σκοπεύουμε να συνεχίσουμε με πολύ πιο ενεργητικές πολιτικές στον τομέα της απασχόλησης για το 2017. Mm-hmm. Θα τις δείτε να εκδηλώνονται αυτές. Στην ίδια ακριβώς κατεύθυνση είναι και όλη η ενεργοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων που έχουμε, και ήδη έχουμε πολύ σοβαρά αποτελέσματα. Σας λέω για παράδειγμα, το ΕΣΠΑ του 2016 κλείνει με 60% παραπάνω από την πρόβλεψη. Μπαίνουν στην πραγματική οικονομία χρήματα πολύ παραπάνω και έχουν ενεργοποιηθεί οι προσφύγεις για πάνω από το 50% των προγραμμάτων. Είμαστε πρωτοπόροι στην Ευρώπη σε αυτό το θέμα, και ταυτόχρονα και άλλα εργαλεία και στο κομμάτι της αγροτικής οικονομίας. Είναι πρόσφατη εξαγγελία των προσφύγων που θα βγουν 443 εκατομμύρια ευρώ για τη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία. Και στο κομμάτι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στην ενεργοποίηση του πακέτου Juncker, όλα αυτά θέλουμε να βοηθήσουν κυρίως σε αυτό το τομέα που σας είπα, στην επανεκκίνηση της οικονομίας και στην απασχόληση. Το ένα μέτρο είναι αυτό. Και το δεύτερο μέτρο είναι η ενίσχυση του κοινωνικού κράτους μέσα από το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης και τις αλλαγές που θα γίνουν στην επειδή υγεία πάντως και στην παιδεία. Είστε από τους ψύχρεμους όντως ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ. Ορίστε. Επειδή είστε πάντως από τους ψύχρεμους ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ, από τις ψύχρεμες φωνές, καλό θα είναι κάποιοι από την κυβέρνηση να κρατάνε λίγο χαμηλά τους τόνους. Γιατί εγώ σας θύμισα την δήλωση του κυρίου Τσακαλώτου και δεν ξέρω τώρα, σαν πολίτης, πρέπει να αισθάνομαι ότι κάηκα μέσα στους 9 μήνες που μεσολάβησαν. Επίσης, να σας θυμίσω ότι ο κύριος Καμένος, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, δήλωνε τον περασμένο Απρίλιο ότι το Πάσχα βγαίνουμε από τα μνημόνια. Και εγώ θα συνεχίσω, δηλαδή, κύριε Μαντά. Δηλαδή, εσείς, θέλω να πω ότι μπορεί να κάνετε δουλειά σαν κυβέρνηση, αλλά όταν γίνονται τέτοιες δηλώσεις, ο κόσμος έχει μνήμη και προκαλείται. Πριν απαντήσετε, κυρία Δημαρέση, εγώ θέλω να συμπληρώσω ότι πρώτον, το 2016, βάσει τα στοιχεία που έχουμε από το ΓΕΜΗ, έβαλαν λουκέτο 5.500 επιχειρήσεις, περισσότερες από αυτές που εγγράφησαν. Για πρώτη φορά μετά το 99 έχουμε ρεκόρ, 7 εισηγμένες βγήκαν από το χρηματιστήριο, κύριε Μαντά, και έχουμε και μία άνοδο της ενεργείας τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Δηλαδή τα στοιχεία που μας παρουσιάζετε, καλά, εγώ μην σας ακούμε με προσοχή. Αλλά υπάρχουν και επίσημα στοιχεία του κράτους που δείχνουν μια άλλη εικόνα. Όχι. Όταν λέτε κάνετε όχι, λάθος, διότι. Σε τι κάνω λάθος, από αυτά που είπα, γιατί δεν μας ακούνε ακροατές. Δεν έκλεισαν. Η συνολική ροή του εργάνη μέχρι και τον Νοέμβριο που έχουμε στοιχεία είναι 125.000 συνολική εργασία. Η συνολική. Εγώ μίλησα για τον Νοέμβριο. Ξαναλέω. Ναι. Ξέρετε ότι και ο Οκτώβριος και ο Νοέμβριος είναι δύο μήνες όπου πάντα έχουμε ένα πικ λόγω του ότι κλείνει η τουριστική περίοδος. Ναι, πολύ μεγαλύτερο ένα από το 2015. Άρα το πρόσημο. Συγκρίνουμε όμως. Συγκρίνουμε όμως. Πρέπει να πούμε το συνολικό αποτέλεσμα. Ναι, αλλά συγκρίνουμε και με το 2015. Δηλαδή το Νοέμβριο ξαναλέω, του 2015 είχαμε πολύ λιγότερες. Θα συγκρίνουμε το 2015. Ωραία, είχαμε πολύ λιγότερες. Το πρόσημο, απολύσεις, το συνολικό είναι θετικό. Συμφωνώ. Δεύτερον, διαβάστε πιο προσεκτικά, αν μου επιτρέπετε, το λέω εντελώς ψύχρεμα, την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών σε σχέση με τις επιχειρήσεις και τη φυγή και το κλείσιμο, για να δείτε με μεγαλύτερη ακρίβεια τι είναι αυτό. Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχουν λουκέτα, δεν λέω αυτό το πράγμα, λέω όμως ότι η σύγκριση των στοιχείων πρέπει να γίνει με ακριβή τρόπο για να μπορέσουμε να βγάλουμε συμπέρασμα. Α, το κάνω εγώ πολύ ακριβές. Δηλαδή, 33.600... Θέλετε κύριε Βενιέρη, να δείτε... Εγώ αυτό λέω μόνο. Εγώ παραπέμπω λοιπόν την ανακοίνωση, την πρόσφατη ανακοίνωση, όχι στη χτεσινή, στην προχτεσινή ανακοίνωση πριν από δύο μέρες του Υπουργείου Οικονομικών, που λέει με ακρίβεια πράγματα
και για τα κλεισίματα και για τη φυγή επιχειρήσεων, για να δείτε τα ακριβή στοιχεία. Αυτή είναι η εικόνα. Εγώ ξαναλέω, δεν ούτε πανηγυρίζουμε, ούτε λέμε υπερβολικά πράγματα. Ξέρουμε ότι η αγορά στενάζει, ξέρουμε ότι ο κόσμος στενάζει, ξέρουμε ότι είμαστε σε ένα πολύ σκληρό δημοσιονομικό πρόγραμμα. Έχουμε όμως έναν ορίζοντα που μπορεί σιγά σιγά να δείξει φως στο τούνελ. Όσο δε για τις δηλώσεις, κοιτάξτε, το θέμα, αναφέρομαι στη δήλωση του κυρίου Τσακαλώτου, επειδή το επαναφέρατε, και επειδή ο κύριος Τσακαλώτος είναι μια από τις πλέον ψύχρεμες φωνές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα σας πω, αν μου επιτρέπετε, αυτό από τις πιο ψύχρεμες φωνές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Λοιπόν, αυτό το οποίο προσπαθεί με το δικό του τρόπο να τονίσει προς όλες τις πλευρές είναι ότι το θέμα του πότε θα γίνουν τα διάφορα βήματα έχει πάρα πολύ κρίσιμη σημασία για την οικονομία. Δηλαδή πράγματι, εάν οι ακραίοι δεν της διαφωνώ Ευρώπης... εγώ με εσάς και με αυτό που είπε ο κύριος Τσακαλώτος. Εγώ ως πολίτης πρέπει να αισθάνομαι τώρα καμένη τη γούνα μου, γιατί αργήσαμε 9 μήνες τώρα, ή όχι. Κοιτάξτε. Θέλω να κάνουμε μια συζήτηση στα πλαίσια που την κάνουμε και νομίζω την κάνουμε πολύ καλά. Σωστά την κάνουμε τη συζήτηση. Αυτό το οποίο προσπαθώ να πω είναι. Σας θύμισα επίσης και τη δήλωση του κυρίου Καμένου που έλεγε ότι το Πάσχα βγαίνουν τα μνημόνια. Προσπαθώ να πω το εξής. Αφήστε με λιγάκι. Εκτός αν δεν τη θεωρείτε σοβαρή. Αφήστε με λιγάκι να πω αυτό που θέλω να πω. Θέλω λοιπόν για να ενημερώσω, αν μου επιτρέπετε. Θέλω να πω και νομίζω ότι είναι κοινό τόπο, δεν λέω κάτι πολύ ιδιαίτερο ή πολύ έξυπνο, ότι οι χρόνοι σε αυτές τις διαδικασίες παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Το είπατε και εσείς πριν. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας να τελειώνουμε με όλα αυτά, δηλαδή και με το κλείσιμο της αξιολόγησης και με την είσοδο στην ποσοτική χαλάρωση μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2017. Γιατί αυτό θα δώσει καθαρό διάδρομο για την ανάπτυξη της οικονομίας. Το ίδιο λέμε, αλλά το αργήσαμε 9 μήνες από τότε που έλεγε ο κύριος Τσακαλώτος. Δεν το αργούμε εμείς, κυρία δεν μου. Είπα εγώ, μισό λεπτά, να το καταλάβετε λιγάκι αυτό. Δεν το αργούμε, ειδικά τώρα με όλα αυτά τα οποία συνέβησαν τις τελευταίες εβδομάδες, έγινε πια φανερό ότι υπάρχουν κύκλοι σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κυρίως από την πλευρά του Υπουργού Οικονομικών της Γερμανίας, οι οποίοι θέλουν με επίμονο τρόπο να τιμωρήσουν όχι μόνο τη δικιά μας χώρα αλλά και άλλες χώρες και να εξακολουθούν να κρατάνε μια πολιτική σκληρή δημοσιονομική η οποία δεν φέρνει καμία ανάπτυξη στην Ευρώπη και το μόνο που δημιουργεί είναι νέες στρατιές ανέργων και άνοδο των ακροδεξιών μορφωμάτων. Περί αυτού πρόκειται. Είναι λοιπόν, γι' αυτό είπα ότι το τι θα συμβεί με την χώρα μας θα είναι και ένα ευρωπαϊκό σήμα. Αν θα συνεχίσουμε να ακολουθείτε μια τέτοια πολιτική και ευτυχώς υπάρχουν και άλλες φωνές, ο επίτροπος ο κύριος Μοσκοβίση βγήκε και είπε πολλοί πράγματα που δεν είχαν ξανασυμβεί στο παρελθόν, δηλαδή σε αντίθεση εννοώ με αυτά που είπε ο κύριος Σόιμπλε. Αν λοιπόν δεν ακολουθήσουμε μια διαφορετική πολιτική που να μπορέσει να δώσει τον χώρο αυτό για την ανάπτυξη και συνεχίσουμε σε αυτά τα σκληρά δόγματα της λιτότητας, τότε θα μπούμε σε σκοτεινές εποχές. Αυτό να το ξέρουμε, αυτό να το γνωρίζουμε. Και αυτό αφορά και την καθημερινότητα όλων μας. Ασφαλώς. Κύριε Μαντά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλημέρα.